Για την ακρίβεια δεν επιλέγεις. Απλά έρχονται τα πράγματα με έναν τρόπο από διάφορες εκτιμήσεις, οι οποίες συμβαίνει πάντα να μην είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα, εκ του αποτελέσματος κρίνεται αν είναι σωστές ή λάθος αυτές οι κινήσεις. Όμως συμβαίνει να είμαστε εδώ και και αυτό είναι. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Και να θέλω δηλαδή και να ήθελα να πω ότι θα προτιμούσα να κινηθώ διαφορετικά, νομίζω ότι ο χρόνος δεν επιστρέφει. Έχετε έναν παριζιάνικο αέρα, σπουδάσατε και στο Παρίσι. Ποιο είναι όμως εκείνο το κομμάτι που σας εμπνέει εδώ, σε αυτή τη γωνιά της Ελλάδας? Ο καλλιτέχνης, αυτά τα οποία χτίζει συνήθως, χτίζει μάλλον έναν κόσμο μέσα στο κεφάλι του και το κουβαλάει, και κουβαλάει αυτόν τον κόσμο παντού. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο τοπικιστικό το θέμα, τοπικό το θέμα, δηλαδή να εμπνέεσαι ή να ασχολείσαι με πράγματα μόνο του τόπου. Αυτό βέβαια είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δεν είναι η δική μου. Αυτά τα οποία συνήθως γίνονται, είπαμε, θα μπορούσα να τα κάνω οπουδήποτε, γιατί είναι προϊόν μιας εικαστικής παιδείας, την οποία κουβαλάω και θα την πήγαινα είτε στην Κοζάνη, είτε στην Αθήνα, είτε στο Παρίσι, είτε οπουδήποτε αλλού. Είναι καθαρά είναι θέμα ζωγραφικής και μόνο. Στην πραγματικότητα αυτή σε οδηγεί και όχι, και δεν την κατευθύνεις ούτε εσύ, ούτε την κατευθύνει ο περίγυρος. Απλά, κατά καιρούς, μιας και βρίσκεσαι σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, μπορεί να δανειστείς πράγματα, όπως πρόσωπα, ανθρώπους. Θα δείξω μερικά τέτοια έξω τώρα, πρόσωπα, ανθρώπους, τοπία κτλ. Τα οποία μπορείς να τα βάλεις μέσα στο έργο σου. Η αποκάλυψη πώς προέκυψε?